πολλοί από εσάς κάνανε ερωτήσεις οι οποίες αλληλοκαλύπτονται, οπότε ίσως να μην πάω με έναν ξεχωριστά, αλλά να τα πάω θεματικά για να τις απαντήσουμε έτσι πιο εύκολα. Και θα αρχίσω με μία ερώτηση, τοποθέτηση, απορία σχετικά με το θέμα της λειψιδρίας που ανέφεραν μερικοί από εσάς και πού βρισκόμαστε και αν θα υπάρχει κάποιο θέμα στην Αττική. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Ακούστηκε μόρνος, αλλά δεν ακούστηκε ο Εύβοινος, δεν ακούστηκε η Λύκη. Θέλω να σας πω ότι κάναμε και μία μελέτη του Πολυτεχνείου πρόσφατα, τους τελευταίους 6 μήνες, για να δούμε ποια είναι η ασφάλεια σε σχέση με λειψιδρία, αν θα υπάρχει ποτέ λειψιδρία στην Αθήνα. Και με πιθανότητα 99% έχουμε ένα over capacity, έχουμε παραπάνω νερό, έχουμε υποδομές που υπεραρκούν κατά ένα 20%. Οπότε, στα επόμενα 100 χρόνια, δεν θα υπάρχει καν θέμα, από ό,τι φαίνεται από τη μελέτη του Πολυτεχνείου, ούτε καν να αυξήσει αυτό που είπε ο κ. Παπαδημητρίου, ότι αυξήθηκαν οι τιμές για να μειωθεί η κατανάλωση στο παρελθόν. 99 από τα επόμενα 100 χρόνια δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για τον πολίτη στην Αθήνα, στην Αττική, να γνωρίζει ότι δεν θα μείνει από νερό και θα έχει καθαρίσει ποιότητα νερό. Θα πάω σε ένα άλλο θέμα που πολλοί από εσάς αναφέρατε, που είναι η γενικότερη σχέση με το δημόσιο, θα το έβαζα σε αυτή την παράμετρο. Και έχουμε μία πολύπλευρη σχέση με το δημόσιο, γιατί το δημόσιο είναι προμηθευτής μας, μας προμηθεύει το αδίληστο νερό, το δημόσιο είναι πελάτης μας, γιατί εμείς δίνουμε τις υπηρεσίες συντήρησης για το εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα που φέρνει το νερό από τον Εύβοινο, τον Μόρνο, την Ηλίκη και τα λοιπά, τον Μαραθώνα στην Αθήνα. Το δημόσιο είναι ρυθμιστής. Δεν έχουμε ανεξάρτητο ρυθμιστή, αλλά έχουμε το δημόσιο σαν ρυθμιστή. Και το δημόσιο είναι και μέτοχός μας, κατά 61%. Εδώ θέλω να κάνω μία παρένθεση, γιατί υπόθηκαν πάρα πολλά περί ιδιωτικοποίησης. Το ξέρετε όλοι σας, απλά να το υπενθυμίσω για αυτούς που πιθανόν να μας δουν στην τηλεόραση και τους πολίτες. Με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η ΕΙΔΑΠ θα παραμείνει δημόσια και το δημόσιο πάντα θα κατέχει 50% συν μία μετοχή. Εντάξει, τώρα έχει 61%, μπορεί να το κρατήσει όλο. Αν η ΕΙΔΑΠ δίνει πολύ καλά μερίσματα, σαν αυτό που δώσαμε τώρα, μπορεί να θέλει να το κρατήσει. Αν νομίζει ότι θέλει να κάνει κάτι άλλο με το 11%, μπορεί να το πουλήσει. Αλλά το 50% συν μία μετοχή θα είναι πάντα στο δημόσιο. Επίσης, να πω, γιατί αναφέρθηκε η ιδιωτικοποίηση του υδροδοτικού συστήματος κτλ. Αυτό, η ΕΙΔΑΠ Παγίων, ανήκει 100% στο δημόσιο. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε θέλω να καθησυχάσω όλους ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα ιδιωτικοποιήσεων ή οτιδήποτε τέτοιο θέμα που αναφέρθηκε. Θέλω να πω γιατί συζητήθηκε λίγο και η σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο, που πραγματικά, όπως σας είπα και στα αρχικά μου σχόλια, θα δώσει μια σταθερότητα στην εταιρεία, η οποία σταθερότητα στην εταιρεία που θα ξέρει και μάλιστα με βάση την κοινή υπουργική απόφαση του 2017 που ρυθμίζει την τιμολόγηση, θα ξέρουμε πόσα χρήματα θα βγάζει η εταιρεία με αρκετά μεγάλη προβλεψιμότητα, το οποίο μετά θα μας δώσει την δυνατότητα τα χρήματα τα οποία έχει μαζέψει η εταιρεία, τα οποία είναι γύρω στα 420 εκατομμύρια,
να πάνε στους μετόχους, δηλαδή να πάνε στο δημόσιο, δηλαδή να πάνε από το δημόσιο μετά στους ανθρώπους που πραγματικά χρειάζονται αυτά τα χρήματα. Αλλά αυτά είναι αποφάσεις του δημοσίου, δεν είναι αποφάσεις της ΕΙΔΑΠ. Εμείς θα προσπαθήσουμε συνέχεια να έχουμε μια εταιρεία εύρωστη σε οτιδήποτε περιβάλλον διαμορφώνεται γύρω μας, να κάνουμε τη σωστή δουλειά και μετά από εκεί και πέρα το δημόσιο είναι αυτό που αποφασίζει πώς θα χειριστεί και τι θα κάνει όλα αυτά τα χρήματα που γεννώνται μέσα στην ΕΙΔΑΠ. Θέλω να πω, γιατί υπόθηκε και για την καθυστέρηση της σύμβασης μεταξύ ΕΙΔΑΠ και ελληνικού δημοσίου. Και πράγματι εμείς βρήκαμε, όταν ήρθα εγώ στις 26 Ιουνίου του, πριν από ένα χρόνο, του 2019, βρήκαμε μία σύμβαση που έτρεχε, η οποία ουσιαστικά δεν έτρεχε, δεν είχε ενεργοποιηθεί σωστά εδώ και 15 χρόνια. Και μία σύμβαση που έλυγε σε τρεις-τέσσερις μήνες από τότε που έγινα διευθύνων σύμβουλος στην ΕΙΔΑΠ. Και δεν είχε τρέξει 15 χρόνια, δεν ξέραμε ποια είναι η τιμή του αδείλιστου νερού, για παράδειγμα, που έπρεπε να πληρώνουμε στο δημόσιο. Και επίσης βρήκαμε, και καλό είναι αυτό, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, την κοινή υπουργική απόφαση του 2017 που ρυθμίζει το πώς γίνεται αυτό. Όπως με κάθε τι καινούριο, όλα χρειάζονται εξειδίκευση και ερμηνεία. Και παρότι είναι σωστή αυτή η κοινή υπουργική απόφαση του 2017, έχουμε περάσει σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών πολύ χρόνο να το εξειδικεύσουμε. Γιατί υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες οι οποίοι πρέπει να αποφασιστούν και δεν τους έχει αποφασίσει ποτέ κανένας. Και εμείς πρέπει να το κάνουμε. Θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να πούμε η τιμή για τα επόμενα 20 χρόνια θα βασίζεται στην Kia, αλλά αν δεν έχει εξειδικευθεί, πάλι για 20 χρόνια δεν θα υπήρχε συμφωνία. Αλλά αυτό που λέμε είναι ας κάτσουμε να το εξειδικεύσουμε. Και γι' αυτό και η ΕΙΔΑΠ έχει πάρει συμβούλους, την Ernst & Young, με πολύ διεθνή εμβέλεια και πολύ μεγάλη εμπειρία. Και το Υπουργείο έχει πάρει συμβούλους στον Κάντορα, πάλι με πολύ μεγάλη εμπειρία και σε συναφείς περιοχές όπως η ενέργεια, γιατί αυτή η κοινή υπουργική απόφαση και το πώς τιμολογείται το νερό βασίζεται σε ίδιες παραδοχές και σε ίδια πράγματα όπως γίνεται και στην ενέργεια. Υπάρχουν θέματα που πρέπει εκεί πέρα να εξειδικευθούν. Για παράδειγμα, ποια είναι η ζωή των φραγμάτων. 150 χρόνια. 150. Ποια είναι η ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση πάνω στην οποία είτε η ΕΙΔΑΠ ΑΕ είτε η ΕΙΔΑΠ ΑΓΙΟΝ θα έχει μία απόδοση. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πληρώσει όλα αυτά, οπότε πρέπει να υπάρχει μία απόδοση κάπως. Είναι όλο, είναι 860 εκατομμύρια. Πρέπει να βγουν οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Πρέπει να βγουν άλλα που έχουν πληρωθεί. Όλα αυτά η ΚΙΑ τα περιγράφει, αλλά δεν τα εξειδικεύει. Αλλά για να κάνεις μια σωστή συμφωνία, πρέπει να τα βάλεις, να τα εξειδικεύσεις, να τα αποφασίσεις. Και είμαστε σε αυτήν ακριβώς την διαδικασία. Αλλά θέλω να πω ένα πράγμα, γιατί το είπα και πριν. Προς τον τελικό καταναλωτή, κάποιος πρέπει να τα πληρώσει για όλα αυτά τα φράγματα, το ότι έχουμε νερό, ότι δεν θα υπάρχει λήψη υδρία, οι καινούργιες επενδύσεις που πρέπει να γίνουν. Και όλα αυτά αθροίζονται. Και η κοινή υπουργική απόφαση, όπως υπόθηκε, λέει ότι όλα αυτά αθροίζονται και πρέπει να τα πληρώσει ο τελικός καταναλωτής με έναν κόφτη. Όχι πάνω, να μην αυξηθεί η τιμή πάνω από το ΑΕΠ. Και αυτός εδώ είναι ένας άλλος λόγος για τον οποίο υπάρχουν οι καθυστερήσεις. Γιατί πρέπει να πω ότι το Υπουργείο είναι πάρα πολύ καθαρό ότι όχι δεν θα αυξηθεί η τιμή μέχρι το επίπεδο του ΑΕΠ, δεν θα αυξηθεί η τιμή. Οπότε εδώ πέρα έχουμε να λύσουμε όχι μία δύσκολη εξίσωση, αλλά πολλές δύσκολες εξισώσεις. Έχουμε να λύσουμε την εξίσωση το πώς εφαρμόζεται η ΚΙΑ στην εταιρεία παγίων και τι πληρώνουμε εμείς για το αδείλιστο νερό.
Έχουμε να λύσουμε τα κόστη εκεί, να λύσουμε τα κόστη της ΕΙΔΑΠ, να λύσουμε το ποια είναι η περιουσιακή βάση ρυθμιζόμενη της ΕΙΔΑΠ, να μπουν όλα αυτά μαζί και να μπουν με ένα αποτέλεσμα το οποίο και δεν θα αυξάνει την τιμή στον τελικό καταναλωτή που είναι απαραίτητο, δηλαδή δεν υπάρχει καμία παρέκκληση από αυτό. Και επίσης να κρατάει την ΕΙΔΑΠ εύρωστη. Αυτά τα βασικά σημεία είναι σημεία τα οποία έχουμε συμφωνήσει με το Υπουργείο και από τις δύο πλευρές δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά για να τα κάνουμε πραγματικότητα και να λύσουμε αυτό το σετ των εξισώσεων. Πάνω σε αυτό ήθελα να πω και κάτι άλλο που τα κάνει ακόμα πιο ενδιαφέροντα τα πράγματα, γιατί από ό,τι είπατε έχουμε το κοινωνικό τιμολόγιο, αλλά ιδιαίτερα και μέσα στον χρόνο του κορονοϊού, το ευκολότερο, φθηνότερο και καλύτερο πολυμαντικό ήταν το νερό με το σαπούνι. Και εμείς στην ΕΙΔΑΠ είχαμε αποφασίσει να μην κόψουμε το νερό, αλλά δεν είχαμε κάνει πολύ θόρυβο αυτό και δεν το κόβαμε το νερό. Αλλά ο Υπουργός ήρθε και το επιβεβαίωσε ότι το νερό δεν θα κοπεί σε κανέναν κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού. Όπως και δεν έγινε. Εδώ πέρα βλέπετε μία σύμπλευση που είναι σωστή για την κοινωνία. Δουλεύουμε μαζί για να προστατεύσουμε την κοινωνία. Αυτό μπορεί να έχει και κάποια αρνητικά αποτελέσματα στην ΕΙΔΑΠ, γιατί όταν το ακούει ο κόσμος αυτό λέει μήπως δεν πληρώσω. Και εμείς πρέπει όμως να πείσουμε τον κόσμο ότι αν δεν πληρώσει το νερό μετά θα υπάρχει κίνδυνος για όλα αυτά που κάνουμε. Γιατί πρέπει να συνεχίσουμε να τα κάνουμε αυτά, να παρέχουμε το καθαρό νερό, τις υπηρεσίες αποχέτευσης, την ανακύκλωση στα Μεσόγεια, να μπορούμε να δώσουμε αρδευτικό νερό εκεί, να κάνουμε ό,τι μπορούμε στα πλαίσια που συζητήσαμε. Και να κάνουμε και καινούρια έργα. Και πρέπει να πω ότι τα τελευταία χρόνια, όταν ήρθα και είδα την εταιρεία, το τι είχε γίνει, πρέπει να πω ότι τα έργα δεν ήταν αυτά που περιμέναμε, ιδιαίτερα τα έργα αντικατάστασης αγωγών. Και η απορρόφηση των έργων που λέγαμε ότι θα κάνουμε δεν ήταν τόσο μεγάλη. Οπότε τώρα έχουμε βάλει μπροστά με τους γενικούς διευθυντές ένα πρόγραμμα που θέλουμε η αντικατάσταση αγωγών να είναι γύρω στο 1,5% το χρόνο. Ήταν πολύ μικρότερη μέχρι στιγμής. Και εννοείται με συστήματα τα οποία έχουμε μέσα στην εταιρεία να προσδιορίζουμε πού υπάρχουν οι περισσότερες θράσεις και να πάμε εκεί και να κάνουμε τις αντικαταστάσεις εκεί, έτσι ώστε να διορθώσουμε και οποιασδήποτε ποσότητες νερού πιθανόν να χάνονται. Πρέπει επίσης να πω ότι προσπαθούμε να κάνουμε τα πράγματα με τον καλύτερο τρόπο και με τον αποδοτικότερο τρόπο, αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε ένα θέμα με το πώς, επειδή είμαστε μέσα στο δημόσιο, πρέπει να λειτουργούμε με τον 44-12, που είναι καλός νόμος, δεν λέω, αλλά η εφαρμογή του δημιουργεί τόσες δυσκολίες και το κάθε τι που πας να κάνεις με τις ενστάσεις, με τις διάφορες αρχές που πρέπει να εκδικαστούν, που πρέπει να γίνουν, και για το απλούστερο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε μας παίρνει 2 χρόνια. Και αυτό δεν μας βοηθάει να προχωράμε γρήγορα όσο γρήγορα θέλουμε. Για παράδειγμα, έστω και να προκηρύξουμε ένα διαγωνισμό για να κάνουμε τις αντικαταστάσεις αυτών των αγωγών που θέλουμε να κάνουμε κτλ. Θα πάρει 2 χρόνια μέχρι να αρχίσει αυτό, που είναι δύσκολο. Γνωρίζω ότι το Υπουργείο Υποδομών και άλλα Υπουργεία ετοιμάζουν να φέρουν εδώ στη Βουλή έναν ανανεωμένο σχετικό νόμο για να ψηφίσετε. Οπότε ελπίζουμε. Κοιτάξτε το παρακαλώ προσεκτικά, γιατί αυτό πραγματικά θα δώσει καινούργια δυναμική όχι μόνο στην ΕΙΔΑΠ, αλλά και σε άλλες εταιρείες που είναι σαν την ΕΙΔΑΠ.
Και να πω τέλος και για αυτό που αναφέρατε για το SDIT που αναφέρατε. Το συγκεκριμένο, καταρχάς, εγώ δεν αποφασίζω, το δημόσιο αποφασίζει, το δημόσιο αποφασίζει τι θέλει να κάνει, αλλά και από το δημόσιο αυτό που καταλαβαίνω, δεν έχει πάρθει καμία τέτοια απόφαση. Απλά γίνεται μία έρευνα, μία ανάλυση, αν θα είχε ένα τέτοιο πράγμα, μία λογική. Αυτό είναι αυτό που ξέρω και θα το αναλύσουν, θα το μελετήσουν. Πάντα, εμένα είναι η δικιά μου πεποίθηση αυτή, ότι πάντα είναι καλό να μελετάει κανείς εναλλακτικές και να βρίσκει ποια είναι η καλύτερη εναλλακτική. Εννοείται ότι εμείς θεωρούμε ότι η καλύτερη εναλλακτική είμαστε εμείς. Γιατί έχουμε την τεχνογνωσία, έχουμε τους ανθρώπους, τα έχουμε κάνει καλά, το έχουμε αποδείξει αυτό μέχρι τώρα. Αλλά θέλω να σας πω, γιατί εγώ είμαι απλά ένας διευθύνων σύμβουλος της ΕΙΔΑΠ και εγώ πρέπει να κάνω το καλύτερο για την εταιρεία. Και αυτό που θέλω να πω είναι, είτε είναι ρυθμιζόμενο το περιβάλλον, είτε είναι ανταγωνιστικό το περιβάλλον, εμείς θέλω να έχουμε την ευελιξία να δουλέψουμε σε οποιοδήποτε περιβάλλον και να έχουμε αυτό το έργο. Εντάξει. Αυτά γενικά. Τώρα θα πάω πίσω στις ερωτήσεις να δω. Νομίζω κάλυψα αρκετές από τις ερωτήσεις σας. Τώρα θα πάω πίσω.